Καλησπέρα σα. Είμαι ο Σίσκα Χρήστο, μαθηματικό και υπεύθυνο θετικών σπουδών των φροντιστηρίων Μπαχαράκη στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δίπλα μου είναι ο Γιώργο Νταντίνο, μαθηματικό και υπεύθυνο θετικών σπουδών των φροντιστηρίων Μπαχαράκη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Χριστό. Μαζί με τον Γιώργο θα παρουσιάσουμε εκ μέρου τη ομάδα των μαθηματικών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε συνεργασία με το TV100, τι λύσει των θεμάτων στο μάθημα των μαθηματικών για τα επαγγελματικά λύκεια. Πριν προχωρήσουμε όμω στην αναλυτική παρουσίαση των λύσεων, θα ξεκινήσουμε με ένα γρήγορο σχολιασμό των θεμάτων. Γιώργο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, τα θέματα χαρακτηρίζονται βατά. <coughs> Μικρότερες δυσκολίε σε σχέση με τα περσινά. Καλύπταν την έκταση τη ύλη, η οποία φέτο ήταν λίγο μεγαλύτερη. Ο υποψήφιο έπρεπε να κατέχει στοιχειώδει γνώσει γεωμετρία γυμνασίου. Εδώ να σημειώσουμε ότι στη διατύπωση του ΓΑΜΑ 3 υπήρχε ένα θέμα σάφια. Το οποίο λύθηκε με πρόσθετη, πρόσθετη διευκρίνηση από την Επιτροπή Θεμάτων. Αυτό να σχολιάσουμε μπορεί να προκάλεσε κάποιο άγχο στου υποψηφίου. Ωραία, <χω> α συνεχίσουμε με την παρουσίαση των λύσεων, τονίζοντα ένα πράγμα, πω οι λύσει που θα παρουσιάσουμε είναι ενδεικτικέ απαντήσει και όχι μοναδικέ. Οποιοδήποτε μαθητή μπορεί να έχει λύσει κάποιο ερώτημα με ένα διαφορετικό τρόπο. Εξάλλου, κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση από του συναδέλφου που θα διορθώσουν το γραπτό του υποψηφίου θεωρείται δεκτή, αρκεί να έχει τεκμηριωθεί. Α ξεκινήσουμε με την παρουσίαση των θεμάτων. Ξεκινάμε με το πρώτο θέμα. Στο πρώτο θέμα, το σύνολό του αφορά τη θεωρία τη εξεταστέα ύλη. Ξεκίνησε στο Α1, στο ερώτημα Α1. Είχαμε ένα ορισμό, τον ορισμό τη συχνότητα ΝΙΓΙ μια μεταβλητή. Η απάντηση του συγκεκριμένου ερωτήματος βρίσκεται στο σχολικό μας βιβλίο στη σελίδα 65. Η απόλυτη συχνότητα, νιγιώτ, ονομάζεται το φυσικό αριθμό που δείχνει πόσε φορέ εμφανίζεται η τιμή τη εξεταζόμενη μεταβλητή στο σύνολο των παρατηρήσεων. Κάποιο υποψήφιο θα μπορούσε να προσθέσει ότι το άθροισμα όλων των συχνοτήτων είναι ίσο με το μέγεθο τον πληθυσμό του δείγματο. Στο Α2, μα ζητήθηκε στα παιδιά να αποδείξουν ότι παράγωση τη σταθερή συνάρτηση ευτυχήσων σε, όπου σε ε, πραγματικό αριθμό και χ εννοείται, πραγματικό αριθμό, είναι ίση με το 0. Δηλαδή ότι f τόνο του χ ίσω με σε τόνο ίσω με το 0. Απόδειξη του σχολικού βιβλίου. Ε, με βάση το σχολικό βιβλίο, λοιπόν, έχουμε f του χ συν h f του χ είναι σε μείον σε ίσω με το 0. Παίρνοντα κατάλληλο περιορισμό για το h, δηλαδή διάφορο του μηδενό, έχουμε f του χ συν h μείον f του χ h με το 0. Παίρνοντα το όριο αυτού του λόγου, το αποτέλεσμα είναι 0, μια και ο αριθμητή μηδενίζει. Άρα λοιπόν η παράγωση τη σταθερή συνάρτηση είναι 0. Προχωρούμε στο Α3, όπου είναι ένα υποερώτημα με ερωτήσει κλειστού τύπου, σωστού λάθου. Τρει ερωτήσει, τρει προτάσει υπήρχαν και έπρεπε ο υποψήφιο να τι χαρακτηρίσει αν είναι σωστέ ή λανθασμένε. Κάθε μία από, από αυτέ. Στο Α, η πρόταση ήταν οι διακριτέ μεταβλητέ μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή ενό διαστήματο πραγματικών αριθμών α έως β. Η πρόταση είναι λανθασμένη διότι οι διακριτέ μεταβλητέ μπορούν να λάβουν μόνο μεμονωμένες τιμέ και όχι οποιαδήποτε τιμή του διαστήματο α έω β. Στο β σκέλο η πρόταση ήταν το ραβδόγραμμα χρησιμοποιείται για τη γραφική παράσταση των τιμών μια ποιοτική μεταβλητή. Η πρόταση είναι σωστή με βάση το σχολικό βιβλίο. Και στο ερώτημα Γ, μία συνάρτηση λέγεται γνησίω αύξουσα σε ένα διάστημα δέλτα του πεδιορισμού ορισμού τη, όταν για οποιαδήποτε σημεία Χ1, Χ2 που ανήκουν σε αυτό το διάστημα, με Χ1 μικρότερο Χ2, ισχύει Φχ1 μεγαλύτερο Φχ2. Η πρόταση είναι λανθασμένη. Θα έπρεπε να λέει για Χ1 μικρότερο Χ2, ισχύει Φχ1 μικρότερο Φχ2. Στο Α4, ζητήθηκε να μεταφέρουν στο τετράδιο τα παιδιά τι παρακάτω ισότητε συμπληρωμένε. Έχουμε την παραγώγηση δύο συναρτήσεων και, μιας, ε, ε, κανόνα παραγώγηση. Η παράγωση λοιπόν του 1 προ χ είναι μείον 1 προ χ τετράγωνο για χ διάφορο του μηδενό. Η παράγωση του χ στην η e είναι ν επί χ στην η 1, όπου είναι φυσικό αριθμό. Και η παράγωση του σε επί εφ του χ είναι σε επί εφ του χ, όπου σε ανοίξει το r και η F είναι μια συνάρτηση παραγωγήσιμη στο πεδίο ορισμού τη. Ωραία. Αυτό ήταν το θέμα Α. Ε, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ω όλα τα ερωτήματα βατά. Δεν υπήρχε κάποια δύσκολη απόδειξη, κάποιο δύσκολο ορισμό. Okay, <bas>. Πέρυσι, για παράδειγμα, νομίζω ότι η απόδειξη που έπεσε ήταν πιο δύσκολη σε σχέση με την απόδειξη που έπεσε φέτο. Ήταν η απόδειξη τη Χ τετράγωνο. Mm -hmm. Άρα έχουμε ένα πιο εύκολο θέμα Α φέτο σε σύγκριση με πέρυσι. Πάμε στο προχωράμε τώρα το θέμα Β, όπου έχουμε μία συνάρτηση πολυωνυμική δευτέρου βαθμού, το υπονομαζόμενο τριώνυμο, έχει και μία παράμετρο μέσα, η συνάρτησή μας είναι χ τετράγωνο μειων α, και 2, και στο ερώτημα Β1 ζη... Μα δίνει ω δεδομένο ότι η γραφική παράσταση τη F τέμνει τον άξονα των χιτών ω χ σε σημείο με τετμημένη ίση με 1 και ζητείτε να βρούμε την τιμή τη παραμέτρου α. Η απάντηση είναι η εξή. Αρχικά θα βρούμε το πεδίο ορισμού τη συνάρτηση. Το πεδίο ορισμού τη συγκεκριμένη συνάρτηση είναι όλο το R, αφού η συνάρτησή μα είναι πολυωνυμική, δεν εμπεριέχει κάποιο περιορισμό για την ανεξάρτητη μεταβλητή χ. Και εκμεταλλευόμενοι το γεγονό ότι η γραφική παράσταση αυτή τέμνει τον χ τόνο χ στο σημείο με τετμημένη 1, συμπεραίνουμε ότι το F του 1 είναι ίσο με το 0. Αντικαθιστούμε την τιμή του χ με 1 και έχουμε την εξίσωση 1 α συν 2 με το 0, μια εξίσωση πρώτου βαθμού ως προς α, την οποία αν επιλύσουμε θα προκύψει η τιμή του α ότι είναι ίση με 3. Εδώ να κάνω ένα σχόλιο ότι οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ από το ερώτημα β1 μπαίνουν λίγο στα βαθιά, διότι το ερώτημα έχει να κάνει σχέση με την γεωμετρική ερμηνεία τη συνάρτηση, με τη γραφική τη παράσταση, που αποτελεί την ακτινογραφία τη συνάρτηση, και αυτό είναι κάτι το οποίο ίσω δυσκολέψει. Παρ' όλα αυτά και κάποιο λάθος να έχει γίνει εδώ πέρα δεν θα στοιχήσει διότι σε όλα τα επόμενα ερωτήματα όπως θα δούμε παρακάτω δίνεται η τιμή του α και μπορεί ο μαθητής να τη χρησιμοποιήσει για να απαντήσει τα επόμενα ερωτήματα. Πολύ σωστά Χρήστο. Για α ίσον 3 λοιπόν μας ζητείτε να βρεθεί, να, βρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης G του Χ η οποία είναι ίση με F του Χ προς Χ τετράγωνο μειον 1. Για να ορίζετε λοιπόν αυτή η συνάρτηση στους πραγματικούς αριθμούς. Θα πρέπει το χ τετράγωνο μείον έναν διάφορο του μηδενό. Έχουμε λοιπόν να λύσουμε εδώ μία εξίσωση δευτερού βαθμού. Με γνωστέ αλγευρικέ πράξει καταλήγουμε ότι το χ πρέπει να είναι διάφορο του μείον 1 και διάφορο του 1. Οπότε το πεδίο ορισμού τη συνάρτηση J είναι όλο το R εκτό από του αριθμού μείον 1 και 1, ή διαφορετικά, αν το δώσουμε σε μορφή διαστήματο, το πεδίο ορισμού τη συνάρτηση g είναι από μείον άπειρο μείον ένωση μείον 1,1, ένωση 1, συνάπη. Οπότε, για α ίσον 3, ο τύπος της συνάρτησης G είναι ίσος με f του χ προς χ τετράγωνο 1, δηλαδή χ τετράγωνο μείον 3 χ συν 2 προς χ τετράγωνο μείον 1. Ωραία. Απλά να τονίσουμε το εξή εδώ πέρα, ότι ο υποψήφιο δεν ήταν υποχρεωμένο να δώσει τον τύπο τη συνάρτηση. Εμεί το δώσαμε, Γιώργο, στι λύσει για να διευκολυνθούμε για τα επόμενα ερωτήματα. Πολύ σωστά. Λοιπόν, στο β3, για την τιμή της παραμέτρου α ισομετρία, θέλουμε να υπολογίσουμε το όριο της g καθώς το χ τίνει στο 1. Για α ισον 3, το όριο της g, αντικαθιστούμε την g όπως είδαμε από το ερώτημα β2, παρατηρούμε τώρα στο συγκεκριμένο όριο ότι τόσο το όριο του αριθμητή όσο και το όριο του παρονομαστή κάνοντα την αντικατάσταση του χ με 1 βγαίνουν ίσα με το 0, άρα έχουμε μία προσδιορίστη μορφή 0 δια -0. Και για να φύγουμε από αυτή την απροσδιορίστη μορφή, θα πρέπει να παραγοντοποιήσουμε τόσο τον αριθμητή όσο και τον παρανομαστή, ώστε να αναδείξουμε τον παράγοντο που μα δημιουργεί το 0 δια 0. Ο αριθμητή είναι ένα τριώνυμο με ρίζε το 1 και το 2. Μπορούν εύκολα να βρεθούν με τη χρήση τη σα. και παραγοντοποιημένο γράφεται ω χ-1 επί χ-2. Ο δε παρανομαστή, το χ τετράγωνο-1, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ταυτότητα από τη γάμα γυμνασίου γνωστή, και στην πρώτη λυκείου επαναλαμβάνεται, είναι η διαφορά τετραγώνων, το χ τετράγωνο μειών 1 που γράφεται χ με 1 χ συν 1. Άρα η συνάρτηση G απλοποιώντας τα χ με 1 θα είναι χ με 2 δι χ συν 1. Και έτσι λοιπόν το ζητούμενο όριο, γράφεται, όριο της G για χ τίνει 1 θα είναι το όριο για χ τίνει 1 του χ με 2 χ συν 1. Εδώ παρατηρούμε ότι το όριο του παρονομαστή αντικαθιστώντας το χ με 1 δεν είναι ίσο με το 0 Άρα αντικαθιστούμε την τιμή της ανεξάρτητης μεταβλητή με 1 και το όριο που προκύπτει είναι μείον 1 δεύτερο. Τελειώνοντας το δεύτερο θέμα, πάλι για α-3, μας ζητείτε να, βρεθού, να βρεθεί η εξίσου της εφαπτωμένης γραφικής παράστασης στο σημείο μη 0,φ του 0. Οπότε η συνάρτηση όπως είπαμε και πριν είναι η χ τετράγωνο μείον 3χ συν 2 βάζουμε όπου χ ίσο με το 0 και βρίσκουμε ότι η αριθμητική τιμή της συνάρτησης στο 0 είναι 2 Άρα λοιπόν το σημείο στο οποίο μας ζητείται η εφαπτωμένη είναι το μη 0,2. Παραγωγίζουμε την συνάρτηση. Χ τετράγωνο μείον 3χ συν 2. Η παράγωση λοιπόν του χ τετράγωνο 2χ. Η παράγωση του μείον 3χ είναι μείον 3. Η παράγωση του 2 είναι 0. Και κάνουμε αντικατάσταση το 0 για να βρούμε την κλίση ουσιαστικά της ευθεία, δηλαδή αυτόνος του μηδενός κάνει μείον 3. Κάνουμε αντικατάσταση στην εξίσου της εφαπτωμένης, άρα ψήσον του επί χ συν μα δίνει ψήφο μείον 3 χ συν β. Για να βρούμε λοιπόν το β, θα χρησιμοποιήσουμε το σημείο 0,2 εφόσον ανήκει και στην ευθεία για να βρούμε το β. Άρα, για χίσουμε το 0 και ψήφο 2, από τη σχέση 1 έχουμε 2 ίσον μείον 3 επί 0 συμ β, άρα λοιπόν το β είναι 2. Αυτό σημαίνει ότι η εξίσωση τη τη συνάρτηση, όπω έχει ζητηθεί στο σημείο μη, είναι η μείον 3 χ συν 2. Ωραία, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το θέμα Β. Πάλι θα ήθελα να, κάνω, να κάνουμε ένα σχόλιο, Γιώργο, εδώ πέρα Λεβαίως. για το Β4. Ότι η εξίσου τη εφαπτωμένη δεν είναι και από τα πιο εύκολα πράγματα, από τα πιο εύκολα κομμάτια ύλη που υπάρχουν mm -hmm. στο συγκεκριμένο μάθημα. Άρα, βλέπουμε ότι υπήρχε και ένα δεύτερο ερωτηματάκι, το οποίο πάλι είναι σχετικά νωρί, θα δυσκολέψει, ίσω δυσκόλευε του υποψήφιου. Άρα, έχουμε δύο ερωτήματα εδώ, Β1, Β4, τα οποία είναι. Σωστό, σωστό. Για Β θέμα είναι λίγο τσιμπημένα. Λοιπόν, προχωράμε στο θέμα Γ. στο θέμα Γ έχουμε ένα θέμα εξ από το δεύτερο κεφάλαιο της φετινής ύλη των υποψηφίων. Μα δίνει ένα ιστόγραμμα και το πολύγωνο των σχετικών συχνοτήτων, το οποίο ιστόγραμμα και πολύγωνο αφορούν τα έτη υπηρεσία 50 εκπαιδευτικών. Και στο ερώτημα Γ1 ζητείτε να μεταφερθεί ο, πίνα, ο υλικό πίνακας που βλέπουμε στο τετράδιό μας και να το συμπληρώσουμε με βάση το ιστόγραμμα που μας δίνεται. Ας δούμε τη λύση. Είναι και το ερώτημα το οποίο είναι και το πιο μακροσκελές ερώτημα. Απαιτούνται αρκετές πράξεις. Αρχικά θα συμπληρώσουμε τη στήλη των κεντρικών τιμών της μεταβλητής. Κάθε κεντρική τιμή Γνωρίζουμε από, το, από τη θεωρία μα ότι είναι ίση με το ημιάθεσμα των άκρων κάθε κλάση. Έτσι λοιπόν έχουμε ότι η κεντρική τιμή τη πρώτη κλάση είναι 4 και 8 δια 2, 6. Η κεντρική τιμή τη δεύτερη κλάση είναι 8 και 12 δια 2, 20 δια 2, 10. Η κεντρική τιμή τη τρίτη κλάση θα μα βγει 14. Και η κεντρική τιμή τη τέταρτη κλάση θα μα βγει 18. Και έτσι συμπληρώθηκε η στήλη των κεντρικών τιμών. Στη συνέχεια, θα συμπληρώσουμε τη στήλη των σχετικών συχνοτήτων FJ. Με τη βοήθεια του ιστογράμματος που μας δίνει, προκύπτει άμεσα ότι η σχετική συχνότητα της πρώτης κλάσης είναι ίση με το ύψος του κίτρινου ορθογωνίου, όπως έχουμε σημειώσει εδώ πέρα στο ιστόγραμμα, άρα είναι 0,1. Η σχετική συχνότητα της δεύτερης κλάσης είναι το ύψος του πράσινου ορθογωνίου, το 0,3, η σχετική συχνότητα της τρίτης του μπλε, 0,2 και η σχετική συχνότητα της τέταρτης κλάσης είναι το ύψος του τέταρτου ορθογωνίου, του, του ροζ, 0,4. Και έτσι προσδιορίσαμε και τις σχετικές συχνότητες κάθε κλάσης. Στη συνέχεια θα συμπληρώσουμε τη στήλη των συχνοτήτων Ι. Από τα δεδομένα γνωρίζουμε έχουμε ένα δεδομένο ότι έχουμε 50 εκπαιδευτικούς. Ο πληθυσμός λοιπόν του δείγματος είναι 50, δηλαδή το νη είναι 50. Γνωρίζουμε από τους τύπους του σχολικού βιβλίου ότι η σχετική συχνότητα είναι το πηλίκο της συχνότητας της τιμής προς τον πληθυσμό. Κάνοντας αναχίαστη, προκύπτει ότι η συχνότητα κάθε τιμής είναι ίση με τη σχετική συχνότητα επί τον πληθυσμό. Άρα, μας λείπανε στον πίνακα δύο συχνότητες, της δεύτερη και της τρίτης κλάσης, η συχνότητα τη δεύτερη κλάση των I2 θα είναι F2 επί -E, 0,3 επί 50-15. Η συχνότητα τη τρίτη κλάση θα είναι η σχετική συχνότητα αυτή πάλι επί τον πληθυσμό, άρα 0,2 επί 50, οπότε 10. Τέλο, η μόνη στήλη που μα λείπει να συμπληρώσουμε είναι η τελευταία, είναι η στήλη των τόξων των κυκλικών τμήματων ΑΙ. Γνωρίζουμε από τη θεωρία μα ότι το τόξο κάθε κυκλικού τμήματο δίνεται από τον τύπο 360 μοίρε επί την αντίστοιχη σχετική συχνότητα. Άρα το α2 θα είναι 360 επί 0,3, 108 μοίρε και το α3 θα είναι 360 μοίρε επί 0,2, δηλαδή 72 μοίρε. Κάνοντα αυτέ τι αιτιολογήσει, ο πίνακα αναλυτικά φαίνεται συμπληρωμένο παρακάτω. Εδώ να κάνω πάλι ένα σχόλιο, το οποίο είναι το εξής. Εάν θυμηθούμε στην αρχή, στην εκφώνηση της άσκησης, έδινε αρκετά δεδομένα, δηλαδή έδινε και δύο συχνότητε ο θεματοδότης στη στήλη των συχνοτήτων και δύο κυκλικά τμήματα, τόξα κυκλικού τμήματο, τα ΑΙ, τα οποία ήταν πλεονασμό. Και ίσω αυτό να παρεξένευε λίγο του υποψηφίου, απλά το έδινε για να μην γίνουν πολλέ πράξει στι αιτιολογήσει. Προχωράμε. Πολύ, σωστά, Χρήστο. Πάμε στο Γ2. Η ερώτηση είναι πόσοι εκπαιδευτικοί έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 8 έτη υπηρεσία. Η απάντηση προκύπτει από τον πίνακα πολύ εύκολα. Τουλάχιστον 8 έτη λοιπόν υπηρεσία έχουν συμπληρώσει όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στι κλάσει 8-12, 12-16 και 16-20, όπως βλέπουμε και στον πίνακα. Σημειωμένο εδώ, πολύ όμορφα. Έτσι λοιπόν το ζητούμενο πλήθος προκύπτει από την πρόσθεση του νη 2, του νη 3 και του νη 4, άρα λοιπόν 15 και 10 και 20, 45 εκπαιδευτικοί είναι η απάντηση που θα έπρεπε να δώσω στα παιδιά. Ωραία. Προχωράμε στο ΓΑΜΑ 3. <coughs> όπου εδώ υπήρχε μία ασάφεια. Η εκφώνηση που βλέπουμε είναι αυτή που δόθηκε εκ των υστέρων. Η εκφώνηση είναι να βρεθεί το ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία λιγότερη από 16 έτη. Στην αρχή η εκφώνηση που υπήρχε ήταν να βρεθεί το ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχουν η υπηρεσία τουλάχιστον 16 έτη. Το τουλάχιστον μάλλον θα μπέρδεψε λίγο τους υποψηφίους με την έννοια ότι το τουλάχιστον 16 έτη ίσως θεωρούσε κάποιος υποψήφιος ότι συμπεριλάμβανε και το 16 και ως εκ τούτου η Επιτροπή Θεμάτων έδωσε κατόπιν διευκρίνηση ή άλλαξε την εκφώνηση και το μετασχημάτισε το τουλάχιστον 16 έτη σε λιγότερα από 16 έτη. Το πολύ πιο... 16 έτη νομίζω. Ναι, το πολύ, σωστό. Οι εκπαιδευτικοί τώρα που έχουν λιγότερα από 16 έτη είναι όσοι βρίσκονται στι κλάσει 4, 8, 8, 12 και 12, 16. Πάλι από τον πίνακα που έχουμε συμπληρώσει από το ερώτημα Γ1. Θα κοιτάξουμε τη στήλη των σχετικών συχνοτήτων και θα παρατηρήσουμε ότι το ζητούμενο ποσοστό είναι το άθροισμα των σχετικών συχνοτήτων 0,3 συν το F1 συν F2 συν F3, δηλαδή 0,1 συν 0,3. Συν 0,2, δηλαδή 0,6 ή αλλιώ το 60%. Εδώ μα έφυγε λίγο το πράσινο. Ναι. Πλαίσιο, έπρεπε να πάει ένα κλικ παραπάνω. Μικροπάνω, σωστά. Εντάξει. Και στο τελευταίο ερώτημα του τρίτου θέματο. Ζητήθηκε το εμβαδό του χωρίου που ορίζεται από το πολύγωνο που δόθηκε στην εκφώνηση των σχετικών συνοτήτων και τον οριζόντιο άξονα. Αυτό το ερώτημα για έναν πολύ καλά διαβασμένο ήταν εύκολο. Μπορεί κάποιο όμω να του μπέρδευε. Οπότε εδώ η απάντηση είναι πολύ σύντομη, γιατί πολύ ε, εύστοχα και ε, το λέει το βιβλίο τέλο πάντων αναλυτικά, το εμβαδό του πολυγόνου των σχετικών συγκινήτων είναι ίσο με το άθροισμα των σχετικών συγκινήτων. Σχετικών άρα είναι ίσον με ένα. Δεν χρειαζόταν δηλαδή εδώ να κάνει κάποιε πράξει ο μαθητή, αλλά προκύπτει καθαρά από τη θεωρία. Γιώργο, δω, δεν νομίζω ότι κάποιο υποψήφιο θα είχε κάποιο ζήτημα σε όλο το θέμα. Όχι, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω. Ήταν πολύ ξεκάθαρο το θέμα. Βατό. Έτσι, Αυτό όπως... με τη διευκρίνηση στο ΓΑΜΑ 3, ίσω. Ναι, εντάξει, μπορεί να τους, ε, Μπέρδεψε λίγο. Καλώ δόθηκε η διευκρίνηση, για να μην υπάρχουν μπερδέματα. Κυρίω από μαθητέ που έχουν ει βάθο γνώση και θα το σκεφτόταν λίγο πιο πονηρά. Τέλει. Προχωράμε στο τελευταίο ερώτημα, στο τελευταίο θέμα και το πιο απαιτητικό. Ναι. Μα έδινε ένα οικόπεδο σχήματο ορθογωνίου το οποίο έχει μήκο χ μέτρα, πλάτο ψ μέτρα και περίμετρο 80 μέτρα. Στο ερώτημα ΔΕΛΤΑ 1. Ζητήθηκε να αποδείξουμε ότι το εμβαδό του οικοπαίδου ω συνάρτηση του χ δίνεται από τον τύπο μείον χ τετράγωνο συν 40χ και κατόπιν να βρούμε και το πεδίο ορισμού τη συνάρτηση εχ. Πάμε στη λύση. Το οικόπεδο έχει σχήμα ορθογώνιο με μήκο χ μέτρα και πλάτο ψ μέτρα. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα σχήμα. Μπορούσε ο υποψήφιο να κάνει ένα πρόχειρο σχήμα, ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Δύο πλευρέ χ και άλλες, οι άλλε δύο πλευρέ ψ. Γνωρίζουμε ότι το εμβαδό ενό ορθογωνίου παραλληλογράμμου από το γυμνάσιο δεν είναι, είναι ίσο με το χ επί ψ, μήκο πλάτος. Αυτό το κρατάμε, είναι η σχέση 1. Από τα δεδομένα όμω γνωρίζουμε ότι η περίμετρο του οικοπαίδου μα είναι ίση με 80 μέτρα. Η περίμετρο είναι το γύρω-γύρω. Mm -hmm. Η περίμετρο είναι το άθροισμα όλων των πλευρών, δηλαδή είναι 2 χ συν 2 ψ. Το συγκεκριμένο άθισμα είναι 80. Μπορούμε να διαιρέσουμε την ισότητα με το 2 ώστε να έχουμε πιο εύκολε πράξει και από εκεί προκύπτει η εξίσωση χ και ψ 40, όπου λύνοντά τη ω προ ψ, έχουμε ότι το ψ είναι 40 μείον χ. Αντικαθιστούμε λοιπόν τώρα στη σχέση 1 το ψ με το 40 μείον χ, οπότε το εμβαδό θα είναι χ επί 40 μείον χ με μια επιμεριστική ιδιότητα, θα είναι το μείον χ τετράγωνο συν 40 χ που ήταν και το ζητούμενο. Αυτό είναι το ένα σκέλο του ερωτήματο Δ1, εδώ βρέθηκε το εμβαδό του ορθογωνίου. Εδώ θα είναι τα 5 από τα 10 μόρια. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο σκέλος, το οποίο έχει και, είναι και αυτό απαιτητικό, είναι η έβρεση του πεδίου ορισμού της συνάρτησης. Θα είναι λάθος κάποιος υποψήφιος να ισχυριστεί ότι αφού το εμβαδό είναι μια συνάρτηση δευτέρου βαθμού, μια πολυνομική συνάρτηση, το πεδίο ορισμού είναι το R, διότι ανεξάρτητη μεταβλητή δεν μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή στους πραγματικούς αριθμούς. Η ανεξάρτητη μεταβλητή Χ είναι μήκο πλευρά ορθογωνίου. Άρα, ω μήκο πλευρά είναι θετική. Επιπλέον όμω, το ψ, που είναι το πλάτο τη πλευρά του ορθογωνίου, και αυτό ω πλάτο πλευρά του ορθογωνίου πρέπει να παίρνει θετικέ τιμέ. Άρα, το 40 μείον χ πρέπει να είναι θετικό. Λύνοντα την συγκεκριμένη ανίσωση ω προ χ, θα προκύψει ότι το χ είναι μικρότερο από το 40. Έχουμε λοιπόν δύο περιορισμού για το χ. Πρώτον, το χ θετικό. Δεύτερον, το χ μικρότερο από το 40. Μπορούμε να κάνουμε έναν άξονα πραγματικών αριθμών, όπω βλέπουμε δεξιά, και να συναληθεύσουμε τι δύο ανισώσει. Και θα δούμε ότι συναληθεύοντά τι, ο περιορισμό τελικά που υπάρχει για την ανεξάρτητη μεταβλητή χ είναι ότι αυτό ανήκει στο διάστημα 0 έω 40. Άρα, τελικά, το εμβαδό του οικοπαίδου μα ω συνάρτηση του χ είναι μείον χ τετράγωνο συν 40 χ, με το χ να παίρνει τιμέ από 0 έω 40. 40. Ένα γρήγορο σχόλιο εδώ πριν προχωρήσουμε στο ΔΕΛΤΑ 2. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πάλι μπορεί να δυσκολέψει του υποψήφιου, διότι περιέχει τη γεωμετρία mm -hmm. και δυστυχώ ή ευτυχώ, μάλλον δυστυχώ, οι μαθητέ, όχι μόνο του ΕΠΑΛ, γενικώ δεν έχουν και τι καλύτερε σχέσει με τη γεωμετρία τα τελευταία χρόνια, διότι ω μάθημα έχει υποτιμηθεί. Ισχύει, Χρήστο. Προχωράμε στο ΔΕΛΤΑ 2. <laughs> λοιπόν, στο ΔΕΛΤΑ 2 ένα κλασικό ερώτημα για το κεφάλαιο του διαφορικού λογισμού. Να μελετήσουμε λοιπόν τη συνάρτηση εχ ω προ τη μονοτονία τη. Έχουμε λοιπόν με βάση το θεώρημα που υπάρχει στο βιβλίο ότι πρέπει να μελετήσουμε το πρόσημο τη παραγώγου τη συνάρτηση. Άρα παραγωγίζουμε την εχ. Παράγος λοιπόν του μείον χ τετράγωνο είναι μείον 2χ και η παράγος του 40χ είναι 40. Κλείνουμε την εξίσωση της παραγώγου με το 0 για να βρούμε τη ρίζα. Μείον 2χ λοιπόν σε 40 με το 0. Το αποτέλεσμα της εξίσου είναι χ 20. Κλείνουμε και τις ανισώσεις γιατί χρειαζόμαστε το πρόσημο της παραγώγου. Άρα μείον 2χ 40 μεγάλη του 0. Μείον 2χ μεγάλη του 40. Προσοχή εδώ στις πράξεις. Διαιρούμε με αρνητικό αριθμό αντιστρέφεται τη φορά. Βλέπετε ότι βάζουμε και τον περιορισμό από το περιορισμό, Άρα δηλαδή το χ είναι από 0 έως 20. Αντίστοιχα, λύνουμε την ανίσωση με μικρότερο του 0 φτάνουμε στο μείον 2χ, μικρότερο του μείον 40. Πάλι με προσοχή στη διαίρεση με το μείον 2, αντιστρέφουμε τη φορά. Το χ λοιπόν είναι μεγαλύτερο του 20, αλλά από το πεδίο ορισμού μέχρι το 40. Φαίνεται λοιπόν στο πινακάκι το πρόσημο που βρήκαμε της παραγόγου, άρα και το αποτέλεσμα της μονοτονίας, δηλαδή η συνάρτηση εχ είναι γνησίω αύξουσα στο διάστημα 0 έω 20. Προσοχή εδώ το κλειστό, έτσι με βάση τη θεωρία. Και γνησίω φθήνουσα στο διάστημα 20 έω 40, πάλι με κλειστό το 20. Στο Δ3, έπεται του προηγούμενου ερωτήματο να βρούμε το εμβαδό που δημιουργεί, για την οποία το εμβαδό γίνεται μέγιστο. Άρα λοιπόν μας βοηθάει η προηγούμενη μελέτη Βρήκαμε ότι για χίσον 20 έχουμε μέγιστο έμβαδο με βάση πάντα τη θεωρία του βιβλίου και αυτή η τιμή εφόσον κάνω αντικατάσταση στον τύπο της συνάρτησης, το ε20 δηλαδή, μας δίνει 800-300, 400 λοιπόν τετραγωνικά μέτρα είναι το μέγιστο έμβαδο του οικοπέδου. Ωραία. Στο ΔΕΛΤΑ 2, ΔΕΛΤΑ 3 δεν θεωρώ ότι κάπου θα δυσκολεύτηκαν. Όχι, ήταν πολύ απλέ οι πράξει. Μιλάμε για ένα τριώνυμο. Έχουν παραγωγή στα παιδιά πολύ πιο δύσκολε συναρτήσει. Όντω είχε, νομίζω, για ΔΕΛΤΑ θέμα αρκετά εύκολα ερωτήματα. Πάμε και στο τελευταίο ερώτημα. Στο ΔΕΛΤΑ 4. Είχαμε δύο οικόπεδα, Α και Β, σχήματο ορθογωνίου με περίμετρο 80 μέτρα το καθένα. Όπω εδώ έπρεπε ο υποψήφιο να παρατηρήσει ότι τα οικόπεδα Α και Β έχουν την ίδια περίμετρο με το δοθάν οικόπεδο στην αρχή τη άσκηση, mm -hmm. στην αρχή του θέματο, το κάθε λοιπόν οικόπεδο από αυτά είχε μήκο το πρώτο 29,5 μέτρα και το δεύτερο είχε μήκο 34,2 μέτρα. Και ζητούσε να απαντήσουμε αιτιολογημένα ποιο από τα δύο οικόπεδα έχει το μεγαλύτερο εμβαδό. Άρα, όχι απλά να πούμε ποιο έχει το μεγαλύτερο Ακριβώς. εμβαδό, Ακριβώς. να αιτιολογήσουμε και την απάντησή μα. Τι έπρεπε να παρατηρήσουμε εδώ, ότι το χ Α, το μήκο του πρώτου οικόπεδου είναι 29,5 άρα ανήκει στο διάστημα 20 έως 40. Το μήκος του δεύτερου οικοπαίδου είναι 34,2, που και αυτός ο αριθμός ανήκει επίσης στο διάστημα 20 έως 40. Όμως, η συνάρτηση εχ, όπως είδαμε στο ερώτημα Δ2, είναι γνησίως φθήνουσα στο διάστημα 20 έως 40. Άρα λοιπόν έχουμε ότι το 29,5 είναι προφανώς μικρότερο από το 34,2, το χα λοιπόν είναι μικρότερο από το χβ, Οπότε η τιμή της συναρτήσεως εχ για χ ίσον χ θα είναι μεγαλύτερη από την τιμή της συναρτήσεως εχ για χ ίσον χ β, οπότε το ε του χ είναι μεγαλύτερο από το ε του χ β, που η ερμηνεία είναι ότι το οικόπεδο α προφανώς θα έχει μεγαλύτερο εμβαδό από το οικόπεδο β. Εδώ <coughs> τελειώνει το ερώτημα δ4 και εδώ τελειώνουν τα θέματα. Ε, ένα σχόλιο και για το θέμα Δέλτα. Mm -hmm. Σε σύγκριση με πέρυσι, το συγκεκριμένο το φετινό θέμα Δέλτα δεν ήταν τόσο σύνθετο στι πράξει του. Δηλαδή, πέρυσι είχαμε και ρίζε, είχαμε και πιο, δύσκολα, πιο δύσκολε πράξει. Απλά ίσω αυτό που ξεχώριζε ήταν το ερώτημα Δέλτα 4, που θα έπρεπε ο υποψήφιο να έχει κατανοήσει την έννοια τη μονοτονία ε, αρκετά καλά, να έχει γίνει εμβάθυνση σε αυτή την έννοια, οπότε να μπορέσει να παράξει αυτή να συγκρίνει τα εμβαδά των δύο οικοπαίδων. Χωρί να κάνει ουσιαστικά αντικατάσταση τη συνάρτηση, όπου θα χανόταν στι πράξει επίτηδε που προφανώ δόθηκαν και τέτοια νούμερα για να ε, αποτρέψει τον μαθητή να κάνει αντικατάσταση συνάρτηση για να συγκρίνει του αριθμού. Ναι, τώρα το 29,5 και το 4,2 είναι αποτρεπτικά προ την κατάσταση. Yeah. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχει δίκιο. Τώρα, πριν κλείσουμε, θα κάνουμε μια εκτίμηση, μια ανασκόπηση το... και μια εκτίμηση το ποιε θεωρούμε εμεί ότι είναι οι εύκολε μονάδε των του διαγωνίσματο. Οι εύκολε μονάδε είναι από το θέμα Α και 25. Από το θέμα Β θεωρούμε ότι οι εύκολε μονάδε είναι οι 12, αυτέ του Β2 και του Β3. Και υπάρχουν κάποια μέτρια δυσκολίας μονάδε, οι 13, οι υπόλοιπε 13, Β1 και Β4. Άρα εδώ μπορεί να υπήρξε κάποιο πρόβλημα, ίσω και κάποια απογοήτευση στην αρχή από του υποψηφίου ότι δυσκολεύτηκαν στο θέμα Β, ενώ παραδοσιακά το θέμα Β είναι το πιο εύκολο θέμα. Στο θέμα Γ, από την άλλη, είναι ένα βατό θέμα, άρα και 25 μονάδες του θέματος αφ, Γ θεωρούνται εύκολες και στο θέμα Δ έχουμε μοιρασμένο θέμα, 10 εύκολες μονάδες, 10 μέτριας δυσκολίας του Δ1 mm -hmm. και 5 δύσκολες που θέλουν την εμβάθυνση της έννοια της μονοτονίας. Άρα όπως βλέπουμε, αν γίνει ένα απλό άθροισμα, έχουμε 72 αρκετά εύκολες μονάδες, 23 μέτριας δυσκολίας και 5 δύσκολες για να... Ξεχωρίσει ο μαθητής που θα γράψει ο υποψήφιος του 19 και ο, ο άριστος που θα γράψει το 100. Ακριβώς. Οπότε έχουμε μια καλά, διαβαθμισμένα, καλά διαβαθμισμένα θέματα. Σωστό. Κατά την άποψή μας. Λοιπόν, αυτά από εμά. Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα και καλή συνέχεια στους υποψήφιους στα υπόλοιπα μαθήματα. Καλή Καλ... συνέχεια και από μένα. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα.